Λοιπόν, πολύ καλησπέρα σας. Εδώ από το γήπεδο της Ανθούσας, Arena 7. Είναι ήδη για την κυπέλλο με 2. Όλα έτοιμα. Κολιάκος. Κύριε Κολιάκη στο παρκέ και Κολιάκος Junior στο μπάγκο. Όλοι στην ομοταξία. Καραγκής. Κολιάκης. Τέλμης. Σαράκης. Μπάλα στο σύντερο. Σόνας, Καστρίνιος, Αγωνία, Μπογιάτης, την μπάσκετ κέις, η οποία προέρχεται από δύο συνεχόμενες νίκες. Βαγγελίδης, Κουτσόνας, Κασένιος. Ρεμπί, έκοψε, δεν του την έδωσε. Κατσουλίδης. Είχε την μπάλα εκεί, μεταξύ των ψηλών. Μπάσκετ, Μπελικιάνης. Έχει υποσχεθεί 4 τρίποντα. Πρώτα ο Σοφί. Σοφί για την Πογιατζή. Γέλμης. Τελειγιάννης. Τσόνας. Γκρέμπι. Τσόνας για τρεις. Ασοχός. Κολιάκος στο Χέλμι. Καλά που δεν κάθει. Καραμπιολέκη. Περιγιάννης. Μπάλα χαμηλά στον αρχηγό. Πριν θα πάρει το φάουλ. Ιρός Μιονού. Κολιάκος από τη γωνία. Ο άνθρωπος ο οποίος με τα δικά του τρίποντα, με το δικό του τρίποντα ουσιαστικά, σφράγγισε μια μεγάλη νίκη την προηγούμενη αγωνιστική. Ο Τσόνας ζητάει αλλαγή ο Αντώνης. Γιάννης για τρεις. Μέσα. Το πρώτο ήρθε από το Δέλη. Άλλα τρία τώρα περιμένουμε. 5-3. Πάση μπροστά, στο σκορ, το τρίτο φύλλο. Μπογιατζής. Σαράγης, Τέλμης. Μπογιατζής. Γκρέμπι. Μπελιγιάννης. Κιτσόνας. Μελιγιάννης. Τσόνας. Το Μελιγιάννη. Το τρίποντο. Ο
είναι μόνος του, θα πάρει το τρίποντο. Θα στοχίσει. Μπριαντής. Κολιάκος. Εξοχώς. Τέλει όλα. Σαγενίδης για τρεις. Ριμπάδο από ποιον. Κολιάκος. Πάτησε γραμμή στη συνέχεια. Πολύ ο Κολιάκος. Κερμής. Σιδερό. Κολιάκης. Κολιάκος. Τον βρέπει απέναντί του. Στον αέρα φεύγει και τον Καστρίνιο. Τέλειο στη φάση. Μπελιγιάννης, Κιτσόνας, Αντιμίδης, Αντρίκη Πάσα από τη στιγμή που έκοβε. Αυτό ουσιαστικά τον έκανε να χάσει την μπάλα από τον έλεγχο του. Μουγιατζής. Για δύο. Άστοχος. Καστρίνιος. Τσόνας. Σαγκινίδης. Το τριών πέντε. Το πέντε. Μουγαντζής. Κολιάκος. Κελμής. Σιδερό. Και μας μαζεύει. Κοντροστέγεται και ό,τι γραμμή των 6.75. Θα στοχίσει. Θα πάρει το φάου. Μετά το επιθετικό ριμπάρ που κέρδισε και θα πάει στην γραμμή των ελεύθερων βολών. Μαλακίες μας εμένες, Λάβδας και Μερφή. Περάσουν στο παρκέ, αφού πρώτα πάμε σε ένα time out. Τέλος time out, άσχημα στην πρώτη. Φωνάζει παρόν, φωνάζει και το δικό του όνομα, σκόρερ 15 και τρίτο φύλλο το οποίο βρίσκεται σε 4-1 ρεκόρ. Κολιάκος. Μπάλα χαμηλά. Σολάβδα. Ο οποίος κέρδισε το φάουλ. Μπερδινιάλ.
άστοχος. Παίρνει σε επιθετικό rebound. Κυριακής. Θα του γίνει φάουλ. Σαρακινός μέσα, Κολιάκος, Λάβγας, Εθενιάν και ο Κωνσταντίνος. Το νούμερο 7 και αυτός Κολιάκος. Πάρει την μπάλα, θα κλείσει πάρα πολύ όμορφα. Βάστηκες, μειώνει στους 3. Λάβας. Τζόνας. Εγκαφρύνω χαμηλά. Καλά τους θα έρθει. Και πάλι από τον αρχηγό. 12-7. Λάβας. Ο Λιάκος. Αυτή φορά. Ο Γιώργος, συγγνώμη, δεν είναι ο Κωνσταντίνος που είπα πριν, ας με συγχωρέσει. Κλείδης, θα φύγει μπάλα τα χέρια. Σεβινιά, Κράτος. Είναι μόνος του. Και βασισμένοι αυτό, συνήθως ακολουθεί τα λάθη. Όπως το γίνεται εδώ. Με κάθε λεπτά. Πήγε κανείς πάνω του. Ο Γιάκος. Αυτό, έτσι, επιθετικό ριμπάνο του Καφρίνιο, τέλος πρώτου δεκαλέπτου, στο 15-7 το σκορ. Λοιπόν, πιέσαν την μπάλα, η Ροζ, θα τελειώσει αυτά το μέτρι. 17-7, διαφορά, τους 10 από τους. Τρία δευτερόλεπτα. Τσόνας. Σαραγενός. Λάβδας. Μεριάν. Κολιάκος. Παρασυμβέρο. Βλέπετε μαζί είναι την μπάλα. Ο Ιακωβίδης. Θα βρουν στόχο. Κοκ. Κουτσό να σου πω στο πίσι.
Ολυμπιάκος. Για τον Παπάς. Σε αυτόν χρειώνει το φάουλ. Πέτυχε το καλάθι. Πήρε και το φάουλ. Και θα έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή. Ο αριστερό χειρά του πρώτου φίλου. Ας το έξε. Καραγκινός, Χέλμης. Μιάν. Καρακινός. Έλμης. Λιάκος. Τελειώνει ο χρόνος για τρεις. Πρέπει πιο ψηλά από όλους. Γιάννης Γκρέμπη. Πολύ ωραία συνεργασία. Το καλάθι δεν θα έχει. Το τελείωμα έλειψε από ό,τι παρακολουθήσαμε. Καρακινός. Πανάγος. Παπάς. Λάβδας. Με την Ιάν. Λάβδας με την Ιάν. Σαραγινός. Και πάλι στο Λάβδα. Πανάγος κολλημένος πάνω του. Λάβδας. Την μπάλα δεν είναι να κουμπάει καθόλου στο γραφικό. Δεν έχει καμία απόλυτη σημασία όμως, γιατί ο Σαραγινός βρίσκει σκορ έξω από τη γραμμή των 6.75 και μάλιστα από τη γωνία. Λιάκος θα κλέψει. Σαραγινός. Μερδινιάν. Πάρει το τρίποντο. 19-16. Πάμε σε time out. 5.48 για το τέλος του χρόνου. Πάναγος. Αγγενίδης, μέσα, 21-16. Απαντάνε στην μίνι αντεπίθεση της Basket Case. Νέο καλάθι. Και πάλι σκόρα το τρίποντο. Εντάξει ο Καστρίνης σου βάλε τις φωνές στο time out. Τρέμπι. Τσαντινίδης. Πανάγος για τρεις. Θα απαντήσει. Όχι. Καστρίνης επιθετικό rebound. Τσαντινίδης, Ελιγιάννης για το δεύτερο του. Ούτε. Πανάγος και ψηλά από όλους. Ελέγχει και ανανεώνει τον χρόνο επίθεσης. Στα 10 δευτερόλεπτα τώρα Τσακινίδης είναι μόνος του. Νέο αντιδυτικό. Έπαθε την πάρα σε κατοχή τους. Και καταλήγει στο ψαράκι. Λάβδας. Απίστευτο. Κρεσέντα επιθετικό. Τρίποντο επιθετικό κρεσέντα από την Basket Case. Τρίποντο πάλι.
Μαρινάκη. Με καλεσμένο το τρίτο φύλλο σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. 21-22 πέρασαν μπροστά. Καστρίνιος, Δελιγιάννης. Θα πάρει το τρίπο, το έχει πάτησε το μισό. Ναι, έχεις ακριβώς. Μια καλή άμυνα. Μια ωραία πάσα. Μια στο Ψαράκι και θα τελειώσει ο τελευταίος. Καστρίνιος, Γκρεμπή. Δελιγιάννης. Πανάγος, Δελιγιάννης, για τρεις. Μέσα, το δεύτερο τρίπο το είναι γεγονός. Είπαμε, έχει 24 και έχει ήδη 2. 24-22. Το παιχνίδι ξαφνικά αποκτάει άγρια μορφιά. Θα γεννήσει, έβαλε τα χέρια του, θα κλέψει. Τα momentum πήγαινε έρχονται. Σκαστή, πανέμορφη πάσα Δελιγιάννη στον Γκρέμπι. Δεν την αφήνει αναξιοποιητή. Ο Γκρέμπι θα δώσει προβάδισμα 4 πόντων στην ομάδα του. Μπάλα στο σιδερό. Πάρει την εσωτερική. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι πανέμορφα. 26-24. Το ντέρμπι συνεχίζεται. Κουσόνας. Γκρεμπή. Δελιγιάννης για τρεις. Σιδερό. Και έχουμε με φάουλ. Βομβαρδισμός τριπώντων. Ο ένας ακολουθεί τον άλλον. Υπάρχει μπρος όλοι πλέον. 26-27. Διαγωνισμός τριπώντων από την Basket Case και τα παιδιά της. Ο Λιάκος. Κουτσόνας του έδωσε την μπάλα. Προσάζω Σαγκεμίνου. Θα τελειώσει εκείνος. Το βάδισμα για το τρίτο φύλλο τώρα. Η Basket Case με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τις δύο τελευταίες νίκες που έχει πετυχεί. Σαγκεμίνος. Ο Λιάκος για τρεις και αυτό. Όχι. Για τα 4 δευτερόλεπτα του Σονάς. Thank you.
Κολιάκος, Σαραγενός. Πάλι στον Κολιάκο, ο Μπογιάτζης θα προσθέσει το καλάθι. 28-29, συνεγνωή στο συν 1 η μπάσκετ κοιοίς. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Το πρώτο ημίχρονο. Εδώ στην... Μπογιάτζης, Τσαράκης. Άντα 1-29. Τσαράκης. Γιώργος Κολιάτος για 3. Άστοχος. Παπάς. Τσαγκενίδης. Ανάγος. Ρεμπί, Παπάς, ωραία συνεργασία, αλλά και δεν θα έρθει. Κολιάκος, μάλιστα. Κωνσταντίνος, θα πετύχει το καλάθι. 31 όλα. Έχουμε ακόμα ένα θρίλερ. Θα δείξει. Πιτσόνα, συγγνώμη. Σαράκης μαζεύει. Τον Κολιάκο. Σαράκης. Κολιάκος ακόμα ένα καλάθι. 31-33. Διαφορά στους 2 πόντους υπέρ της Basket Case. Έχουμε αλλαγές, ο Λάβδας θα περάσει εντός, θέση του Τσαράκη. Νομίζω το τρίτο φάουλ. Πανάγος. Πρέπει το κάνει το μάτι. Αγός. Πάλι στον Κρέμπι. Πάσα φοβή και από το Λάδα σε πρώτο χρόνο. Αλλά δάπτει και Θέλμης από πίσω. Με δυνία σε θέση του Γιώργου Κολιάκου. Να περάσει το αυτή. Παπάς. Καλάθι ούτε από τον Κρέμπι, ο οποίος ήταν στο σωστό σημείο. 33 όλα. Μπεμπινιάν. Λάβδας. Μπεμπινιάν για 3. Θέλει στο θετικό rebound. Μπεμπινιάν και πάλι. Μπογιάτζης, θα πάρει την προσπάθεια, με ταμπλό παρακαλώ, μάλιστα.
βγάζει, χαμογελάει με τον Μερτινιάν, τα λένε δυο τους. Κιονάς. Μία μου, το παιχνίδι. Τελμής. Ο Τσόνας. Σ' αυτόν κατέληξε μπάλα, αλλά τα κινήθεις. Δεν καταφέρουμε τη συγκράτηση. Έχουμε αλλαγές, Καστρίνη έχει θέση του μπαμπά. Κολιάκος. Εύκοφος απ' τη γωνία. Ο Μπόμπεν της Basket Case. Ο άνθρωπος που όσο πλησιάζει το παιχνίδι στο τέλος το βλέπει το αντίπαλο καλά της Αμαρίλη. Ελαφραίνει ξαφνικά η μπάλα και αρχίζει και τα στάζει. Αυτό έκανε και την προηγούμενη αγωνιστική. Στα 6-5 λεπτό. 35-38. Τέλμης. Λάβδας. Είναι μόνος του, δεν πάει κανείς. Τελείωσα. 35-41. Θα πάω στο time out. Να πάμε. Για στο παιχνίδι μας Καράκης απαιτήθη το καλάθι. Ο Κωνσταντίνος Κολιάκος, συγγνώμη Κωνσταντίνε. Πάμε και κάτι, το Καράκης. Καλός παίκτης είναι. Του βάζαμε σε εκείνο το καλάθι. Στην Basket Case Pikes κι αλλιώς. Λοιπόν, ο Δελιγιάννης απαντάει 38-43. Μοτινιάρ για το τρίτο φύλλο. Μπογιάτζης θα περάσει τον πάγκο, θα ανακοινώσει θέση του. Μπάλα στο σιδέρο. Τέλμης. Πολύ ωραία στο λάβδα. Πάρει το φάου. Ο Λάβδας αποφεύξε. Άσε το φύλλο χέρι. Κουτσόνας. Μελιγιάννης. Κουτσόνας. Καστρίνιος. Δελιγιάννης.
Αστοχή. Μπάλα στο Χέλμη. Από εκεί στον Κωνσταντίνο τον Κολιάκο. Ακολουθεί το Μεχτινιάν. Κατεβαίνει σιγά σιγά την πόλη του. Χέλμης με τον Γκρέβι απέναντί του. Μεχτινιάν πολύ ωραία χαμηλά. Υπερήχε η Τσακινίδη. 38-46. Αυτοκός. Και το σχέδιμι σαν απομηχανίστεος για να πάρει το επιθετικό rebound. Με την Ιάν. Τολιάκος. Άστοχος. Μαθρένιος. Θα πάρει το φάου. Κασρίνιος. Σαράκι βρέθηκε και φαρτής πλατή στο παρκέ και βρίσκεται το επιθετικό με φάουλ, συγγνώμη. Βαρδίζουν σε όλο το τρίτο δεκάλεπτο. Διαφορά στους 10. 54-8. Σαν Γενίδης. Τόνας. Παναφορά της μπάλας. Πας. Για τρεις. Μέσα. Πολύ μεγάλο καλάθι από την άποψη ότι το χρειαζόντουσαν. Και το momentum και πάει εξ ολοκλήρου στην basket case. Ματινιάν. Βήματα. Στα 16-8. Συγγνώμη. Κάνει όλοι για την κατοχή. Την μπάλα. Βάζει κέις. Μιάν για τρεις. Μπαμπέρνουν όλα, 42-49, τέλος και του τρίτου δεκαλέπτου. Λοιπόν, όλα έτοιμα για το τελευταίο δεκαλέπτο.
για να μάθουμε αν το τρίτο φύλλο θα πετύχει την πέμπτη του Νίκη ή αν η μπάσκετ κέις πετύχει την τρίτη συνεχόμενη και συνολική στο πρωτάθλημα. Κουτσόνας, άστοχος. Σε άμυνα ζώνης, αυτή της έχει δημιουργήσει το πρόβλημα απόψε. Παπάς για τρεις, το βρήκε το σκορ, 45-49. Μελιατζής. Παπάς, θα προσφυγεί στον Πολιατζή. Θα πάει προς τα μέσα. Τα στρένια στο rebound. Βλέπει και εκείνη με πολλά σώματα. Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε. Να βάλει το καλάθι. Να μειώσει στους δύο με ένα γρήγορο 5-0. Παίρνει την αναμέτρηση στο 47-49. Καραγκινός. Πολιακός. Time out. Λοιπόν, επιστρέψαμε με τον Μπαμπά στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Πάμε βάλει τα χέρια του. Από ποιον άλλον θα μπορούσε να γίνει Κωνσταντίνος Κολιάκος. 49-52, Πανάγος. Αστοχή. Βρέπει στο rebound. Κουτσόνας για την απάντηση. Πανάγος. Δοστείτε, θα το πάρει το τρίποντο. Ναι! Όπως τη βλέπει τα ματάκια μας. 52 όλα. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Μπολιατζής, το φάου, πήρε την τόκα να παπάς. Μπολιατζής είναι επαναφορά. Τόνας, Κολιάκος έκλεξε. Πάει το φάουλο το Σαντινός. Λάβδας.
πρέπει. Ωραία, ένα κόψιμο από τον Λάβδα. Το 52-52 παραμένει. Ο Λιάκος το τσουβάλι. Αυτά που δεν μπαίνουν απόψε και έκανε αυτό. Συμβαίνει, έχω να πω. Βασίλιος. Αμάδος για 3 και αυτό. Όχι. Πρέπει, θα κάνει φάουλ στον Μεφτυλιάν. Στην συνδιακδίκηση του ριμπάου. Σαραγινός. 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 Για να βάλει. Αν είναι δυνατόν. Πανάγος. Πανάγος σε συντριών πόντων. Αστοχή ο Μπολιατζής, τρυπώνει και παίρνει το rebound. Ο Φάλς ο Πανάγο. Τεταρτοματικό να πω για τους υπερδούχους. Πάμε σε time out, 4:59 για το τέλος. Λοιπόν, ξεκινήσαμε. Μπολιατζής. Μπρέμπι στο rebound. Μπελιγιάννης. Κασρινιός. Γκρεμπή για 3. Αστοχός. Κάποιος θα σκοράρει, ρε παιδιά. Έχει κολλήσει το σκορ στο 52-52. Μεριμιάν. Μπολιατζής. Πανάγος. Μπελιγιάννης. Παπάς. Πανάγος. Κακινίδης. Και πάλι στον Πανάγο για 3. Ας το αρχίσει. Κολιάκος. Τον Καταβιόπουλ. Μεφτυλιάν. Θα πάρει το τρίποντο. Αστοχός. Καλά και δεν βλέπουμε. Έχουν κολλήσει δύο ομάδες. Λογικό, αυξάνει την πίεση και το βάρος. Μπάλας επίσης. Κολιάκος, Σαράκης. Τώρα τι έκανε. Τουλάχιστον από την άλλη πλευρά έπρεπε να την πάει την μπάλα που περιμένω με την 9. Πανάγος. Μπελιγιάννης. Παπάς, ο Σαγκινίδης είναι μόνος του. Αστοχή ο... με το φάουλ του Παπά και είναι το πέμπτο. Στέλνει στις βολές. Είναι και το τέταρτο του κιόλας. Είναι όλο λάθος αυτό το φάουλ που δόθηκε. Ξέρω τι κάνει έξω. Τέτοια ώρα δεν κάνω για το γκρέμι. Αυτό ο Σαραγινός. 2:36 για το τέλος. Έστοχος επιτέλους, ξεκολλάμε από το 52. 52-53. Thank you.
πας. Τελιγιάννης. Θα κινήσεις. Τελιγιάννης για τρεις. Γιάννη να βγαίνει. Στην γωνία. Πάτε στο φαράκι μας. 2 λεπτά για το τέλος. Με το παράδοξο ότι όλα τα όπλα της κάθε ομάδας είναι στον πάγκο στο χρησιμότερο σημείο του παιχνιδιού. Και ο Κουτσόνας από τη μια πλευρά και ο Κολιάκος από την άλλη. Δεν ήθιστε να πω. Μάλιστα. Εδώ φταίει ο παίκτης που πασάρει να πω. Πενήντα δύο, πενήντα τρία. Τέλμης. Κουτσόνας, χρειαζόταν να βρίσκεις στον πάγκο, απίστευτα πράγματα. Σου τριών πόντων, άστοχο, Πανάγος. Και ο Μπρεμπεκτός. Μα καταλάβω τι κάνω στο τρίτο φύλλο. Δεν θέλω να παρέχω, και πάρα πολύ αλήθεια είναι, αλλά δεν μπορείς να πηγαίνεις. Θα πας για τρεις. Θα πηγαίνεις τώρα στο τελευταίο ξύνα της θέλαμε και να ανέξω τα... το βάρι σου επιθετικό χάρτη. 52-53. 40 δευτερόλεπτα. Μετενιάρ. 6. Λάδας, Μετενιάρ για 3. Είναι μόνος ο Κωνσταντίνος, το έχασε! Ο Γιώργος ο Κολιάκος, απίστευτο! Και στη συνέχεια θα πάρει το φάουλ σε κενό τέρμα. Κι όμως στέκονται τυχεροί στη συνέχεια, γιατί το φάουλ είναι υπέρ τους. Έχουμε time out στα 26 δευτερόλεπτα. Μάλιστα. Εδώ είμαστε για να μάθουμε αν θα υπάρξει έξτρα πεντάλεπτο ή θα τελειώσει το παιχνίδι στα 26 που απομένουν. Γιώργος Κολιάκος, οι βολές. Άστοχα στην πρώτη. Είχα σε μεγάλη ευκαιρία να στείλει διαφορά στους τρεις. Αστοχή και στη δεύτερη. Κασρίνιος. Και πάνω τελευταία επίθεση. Όλοι για τον τρίτο φύλλο. Τσανικίδης. Κουτσόνας. Δελιγιάννης. Κουτσόνας. Παπάς. Θα πάρει το φάουλ. Και θα έχει δικαίωμα για δύο. Τα 11,8. Ο Παπάς κρατάει την τύχη του παιχνιδιού στα χέρια του. Πρέπει. Άστοχος η πρώτη. Πενήντα δύο, πενήντα τρία παραμένει. Εστοχή στη δεύτερη. 53 όλα. Πάμε σε time out. Λοιπόν, 53 όλα. Τα τρία όλα, 11,8. Με πτυνιάς είναι παραφορά. Σε ποιον. Η μπάλα για το τρίτο φύλλο. Τα κάνανε μαντάρα και είναι παραφορά. Απίστευτα πράγματα. Πρέπει να περάσει στον πάγκο για να περάσει στο παρκέ ο Δελιγιάννης.
πάνε να κλέψουν τον παιχνίδι στο τέλος. Πανάγος, 10 δευτερόλεπτα. Εικόνας, κάνε φάουλ. Αυτό έπρεπε να το είχαμε κάνει και στην προηγούμενη άμυνα να πω. Κάνε να δώσουνε φάουλ. Κοιτώνας. 4 δευτερόλεπτα. Τελίδα 3. Θα πάει στην επαναφορά. Καστρίνιος. Θα πάρει το σουτ, θα στοχίσει, έχουμε παράταση. 53 όλα. Λοιπόν, παράταση ξεκίνησε. Κουτσόνας. Θα πάρει το τρίποντο. Airball. Καλαγινός. Κέλβις. Ωραίο λάθος. Κουτσόνας. Κολυγιάννης. Καστρίνιος. Κύριε το καλάθι. 55-53. Κολυγιάννης. Δεν έχουν καθόλου καθαρό μυαλό. Είχαν την ευκαιρία να το τελειώσουν με τον Γιώργο Κολιάκο, να το στείλουν το παιχνίδι στις 3. Δεν το κάνανε. Στη συνέχεια πήρανε φάουλ. Δεν εκμεταλλευτήκαν τις φάουλες. Είχαν 3 φάουλ να δώσουν στην τελευταία άμυνα. Δεν τα εκμεταλλεύτηκαν. Με αποτέλεσμα να κάνουν το φάουλ εκεί που δεν έπρεπε, στον Παπά. Ποιος με μία βολή σοφάρισε. Στην επαναφορά συνήθεια κάνανε λάθος. Λάθος ο Κολυγιάννη, για να δούμε τον Πολιατζή. Θα πάει προς τα μέσα. Πήρε το φάουλ ο Πολιατζής και θα έχει δικαίωμα για 2. Λιγιάννης. Πανάγος. Σίδερο. Τέλμη στον Σαραγκινό. Μπολιατζής Κολιάκος θα τελειώσει. 55-56. Καστρίνιος με τον Κολιάκο από το μικρό σπάσιμο. Θέλμη σε λέγη στο Σαρακινό και πάλι σε Θέλμη. Ανέβαλα.
Μπαλιάδης. Μπάλα από τα πόδια του, περνά εκτός. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία δύο λεπτά. Πανάγος Σταμιγίδης, Σταστρίνιος, Πανάγος για δύο. Άστοχος Σαράκη. Πολιά το σαφελική. Αλλά ο Πανάγος θα κλέψει. Πανάγος Παπάς Ελιγιάννης. Πανάγος κάνει σωστά και την τον Παπά. Καλά και το φάουλ. Τους πάνε τη ζώνη με αυτόν τον τρόπο συνεχώς. Έτσι τους πήραν το φάουλ. Έτσι παίρνουν εκ νέου προβάδισμα με τον ίδιο τρόπο. Έστωθος 58-56. Ένα για 20. Ο Λιάκος για 3. Στην αγκαλιά του Παπά. Για το πίσω Βελιγιάννη. Οδεύουμε προς τα τελευταία 60 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Πανάγος Καστρίνιος. Τσανικίδης. Πάλι στον Καστρίνιο. Πανάγος. Εντάλλα πρέπει να πάει στον Παπά. Ο Πανάγος πάει να χρηστεί. Με ταμπλό. Ωστοχή. Σαραγγινός. Πολιάκος στον Πολιατζή. Αυτός ο πιος ο Χέλμη. Μερτινιάν. Χέλμης για 3. Αστοχή. Ο Παπάς θα πάρει το φάουλ και τον στέλνει στις βολές στα 22,5. Και καταλαβαίνετε απαντές ότι από την εξέλιξη αυτών των βολών θα εξαρτηθεί εν πολλής και συνέχεια για τον παιχνιδιού, γιατί αν ευστοχίσει και στις δύο. Άστορο στην πρώτη. Εύστοχος στη δεύτερη. Όχι ακριβώς και στην κανονική διάρκεια. Time out. Μπογιάτζης είναι επαναφορά. Έχουμε το φάουλ στα 17,6. Νομίζω ότι έγινε ένα φάουλ το οποίο στο σημείο που έγινε δεν χρειάζονταν. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνει φάουλ εκεί. Άστορος η πρώτη. Και στη δεύτερη, το ριμπάλα από ποιον. Ριμπάλα στον Πολιάκο. Με τρίποντο ισοφαρίζουν. Ο Πολιάκης αστοχή στα 7 δευτερόλεπτα κάτω από το καλάθι. Ο Τσανικίδης θα πάρει το φάουλ και το παιδί βγαίνει προς την πλευρά του τρίτου φίλου. Αστόχησε σε σύντριων πόντων για την ισοφάριση. Εν συνεχεία ο Πολιάκης σε follow αστοχή κάτω από το καλάθι.
Κάνουν την ευκαιρία να μειώσουν τον πόντο, να τους στείλουν μετά στις βολές. Και νομίζω ότι... Ας το πω στην πρώτη. Ανβάλλει την βολή. Το τελειώνει. 60-56. Κολιάκος. Τέλος. Όχι, 0,4. Λοιπόν, αυτό ήταν, τέλος παιχνιδιού. 60-56 τελικό σκορ.